τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρο Μαρκόπουλο επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικών Θεμάτων Βορείου Αιγαίου Κώστας Αδαμίδης. Σαφώς και η Καβάλα είναι μια μεγάλη αγκαλιά. Τη νιώθουμε εμείς από τη Λίμνο, γιατί η Λίμνος θυμίζω ότι είναι το πρώτο ουσιαστικό σκαλοπάτι στο Αιγαίο, αν εξαιρέσει κανείς τη Θάσο, όπου η Θάσος είναι σχεδόν ενωμένη με την Καβάλα. Διαχρονικά και ιστορικά ακόμα είχαμε πάντοτε σχέσεις. Η Λίμνος έβλεπε περισσότερο Βόρεια Ελλάδα και λιγότερο Αιγαίο. Οι συγκοινωνίες, το μεταφορές γενικά είχαμε προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Γι' αυτό και ουσιαστικά η Καβάλα αποτελεί πλέον τη δίωδο από τα Βαλκάνια για τη Λίμνο, ειδικά στα σπορ όπως είναι τώρα τα σέρφινγκ και τα kitesurfing, στα οποία έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη άνοδο το τελευταίο διάστημα. Επίσης θα ήθελα να πω ότι επειδή είμαι υπεύθυνος και για την πρόθεση των αγροτικών προϊόντων στις εκθέσεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, όπως είπε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε μια κοινή προσπάθεια να βγούμε με κοινή γραμμή μερικές φορές, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να παίζει περισσότερο σύνολα, συνεργασίες, συνέργειες, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλο αυτό τον ανταγωνισμό που υπάρχει παγκόσμια και να προβάλλουμε τα προϊόντα μας, τα οποία είναι εξαιρετικά και στα νησιά μας, αλλά και στην Καβάλα. Η Καβάλα θεωρώ ότι είναι μια ευλογημένη πόλη, γιατί συνδυάζει θάλασσα, συνδυάζει στεριά με ό,τι σημαίνει αυτό στις μεταφορές, όπως είπαμε προηγούμενα, αλλά κυρίως νιώθουμε εμείς οι Λιμνοί ότι έχουμε δικούς μας ανθρώπους εδώ. Έχει την στοιχεία από τη φύση, τον πολιτισμό και όλα αυτά από όλα τα νησιά μας, Βορείου Αιγαίου. Και αυτή τη Λίμνο και επιφυλάσσουμε να την, θα είναι χαρά μας, να την επισκεφτώ όταν τελειώσουν οι Πανελλήνιες οι φετινές, γιατί δεν είναι ο να τελειώσει με καλή επιτυχία λοιπόν και να σας δούμε με χαρά. Ναι. Φυσικά και θα χαρούμε να σας δούμε όλους στο νησί. Ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στο Διοικητήριο της Περιφέρειας στην Καβάλα τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικών Θεμάτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο οποίος κατάγεται από τη Λίμνο και εκπροσωπεί εν της πράγμαση την Λίμνο, τον κύριο Κώστα Αδαμίδη. Ο κύριος Κώστας Αδαμίδης είναι ένας εξαίρετος συνάδελφος με τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία, εκτός από εθιμοτυπικά ζητήματα, να συζητήσουμε και θέματα ουσίας, καθώς το Βόρειο Αιγαίο, η Λίμνος, είναι μια κοντινή περιοχή σε εμάς. Είναι μια περιοχή η οποία απέχει ελάχιστα από την Καβάλα. Εξυπηρετούμαστε και εμείς από αυτήν και αυτή από εμάς. Και την ίδια στιγμή έχουμε και μια πολύ καλή επικοινωνία, τόσο εγώ όσο ο κύριος Περιφερειάρχης, όσο και ο αείμνηστος Γιώργος Παυλίδης, με την Περιφερειάρχη την Χριστιανά την Καλογύρου και με όλους τους παράγοντες του νησιού. Στα πλαίσιο αυτό θέλω να τον καλωσορίσω εδώ και θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια γόνιμη συζήτηση, ενώ δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στον τοπικό σύλλογο Λιμνίων, ο οποίος εκπροσωπεί τις παραδόσεις και τους ανθρώπους που κατάγονται από το νησί και με τους οποίους έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία.